ξεκινήσω. Δεν θα αργήσω πολύ. Πιστεύω ότι έχω κάνει ένα τετραπτάκι, παραπάνω όχι. Γιατί και εμείς πρέπει να φύγουμε. Έχουμε και τις δικές μας δουλειές. Θα ξεκινήσω από τα λουτρά για το θέμα που ανέφερε ο κύριος Παρούτου. Υπάρχει κάποια λέει παραποίηση. Ο κύριος Πασόης ήρθε στη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο 10ο θέμα, ενώ ήταν εν εξελίξη. Δεν ήταν ούτε στο πρώτο, ούτε στο ένατο, ήρθε στο δεύτερο εν εξελίξη. Αν έχει γραφτεί κάτι λάθος, ορίστε εδώ είμαστε. Πήρα και την γραμματεία και μου λέει: μα πήγε εν εξελίξη το 10ο θέμα. Είχαμε ήδη ξεκινήσει. Οπότε να προσέχουμε τι λένε και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Θα συνεχίσω λέγοντας πάλι για τα λουτρά. Ότι εκεί πέρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε, ειδικά για το θέμα του εστιατορίου. Το εστιατόριο δόθηκε 23 Ιουνίου του 2008 στην εταιρεία κοινοπραξία, όπως λέγεται, της Τζιμπίλης, δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα από πίσω, έκανα μηνάκι. Λοιπόν, η 15ετία του λήγει στις 30 Ιουνίου μεθαύριο. Δεν μπορεί να δοθεί ούτε μία ώρα παράταση. Το ξέρουν όλοι, το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτό και έχει κάνει, είχε κάνει έτοιμα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να προσπεραστεί όλη αυτή η διαδικασία και να ψηφιστεί μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ζητούσε παράταση 12 ετή. 12 χρόνια την παράταση. Το Υπουργείο απάντησε αρνητικά, μας ζήτησε τρίμηνη παράταση από εμάς. Ρωτήσαμε το Υπουργείο, ρωτήσαμε τους νομικούς, δεν μπορεί να δοθεί, καθώς συμπλήρωσε την 15ετία και λύγει το θέμα εκεί. Στις 30 Ιουνίου οφείλει να παραδώσει τα κλειδιά και να παραδώσει το βίντεο. Αν δεν τα παραδώσει, θα πρέπει να του κάνουμε οι ασφαλιστικά μέτρα οτιδήποτε προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν μπορεί να παραμείνει όπως έγινε και μια άλλη επιχείρηση. Τώρα, να πάω λίγο στα κλαδέματα και να ξαναπάω στο λουτρά. Εμείς τι θα κάνουμε, αυτό που περιγράφει. Ναι, θα κάνουμε. Λοιπόν, εμείς θα προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Θα έχουμε δώσει ήδη την απάντηση. Αν λοιπόν δεν αποχωρήσει, θα κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Θα πρέπει να αποχωρήσει, θα πρέπει να κλείσει και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θέλετε να πάμε δηλαδή στα λουτρά με τόσο τουρισμό, με την ίδια εγκατάσταση, με τις ίδιες τουαλέτες, με τα ίδια εκεί ό,τι έχει, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε. Μπορεί να γίνει σε μία μέρα, φεύγει σήμερα ο Χρήστος και έρθει χάρη ο Δημήτρης και να ανοίξει. Έχει πράγματα δικά του μέσα. Θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα να το απομακρύνει. Ή την ψυχή, οτιδήποτε έχει μέσα. Ειδικά αμυλικά. Όλα αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν. Να δούμε το χώρο και να ξαναφτιάξουμε ένα σύγχρονο χώρο και θα το συνεχίσω έτσι όπως κάνουμε και στο φαρμακευτήριο. Άρα είναι πολύ απλή η απάντηση. Πρέπει να παραδοθεί ο χώρος. Πρέπει να παραδοθεί. Το υπόλοιπο το διαδικαστικό το ξέρουμε. Πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται. Η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας. Ξέρουμε ότι 1 Ιουλίου δεν θα έχει εκεί. Η πρόθεσή μας είναι άμεσα να δούμε τι θα μείνει μέσα, να γίνει παραλαβή από την Επιτροπή που υπάρχει και μετά να γίνουν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, ειδικά στα θέματα υγιεινής, τουαλέτες και αυτά και κουζίνες. Και στατικότητα από κάτω κάτι θα ενισχύσουμε, καθώς ποτέ δεν έχει ασχοληθεί κανένας και μετά θα βγει σε δημοπρασία. Η επιχείρηση αδυνατεί να το δουλέψει η ίδια, δεν έχω ούτε γνώση εστιατορίου, ούτε και θέλω να κάνω να κάνω κάτι από την επαγγελία. Οπότε θα βγει σε δημοπρασία. Όχι, όχι, είναι σημαντικό. Θα σα πω εγώ για μένα. Εγώ έδειξα δύο υπηρεσία κατά πέρα. Θα σα πω λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ κουβέντα, σωστή αυτή η κουβέντα που κάνουμε, θα ήθελα να βγάλετε μια ανακοίνωση ως Λουτρά, ανώνυμη εταιρεία, ότι ξέρετε το εστιατόριο του Λουτρών, άσχετα ποιο το λειτουργεί ή τι διαδικασίε που έχει εκεί. Δεν θα έρθει από 1 Ιουλίου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα πλάνα του, σκεφτόμενοι ότι εκεί, εγώ πάντα εκεί πάω, ας πούμε, όταν έρχεται απ' έξω ο κόσμος και έχω δώσει και δύο διαφορετικές ημερομηνίες τον Αύγουστο ειδικά για να τους φιλοξενήσω στο εστιατόριο του Λουτρών. Σας λέω λοιπόν πρέπει να γίνει μια ανακοίνωση έτσι ώστε αυτός που θα έκανε μια Αθήνα να ξέρει ότι εκεί δεν μπορεί να καθίσει για φαγητό. Βέβαια όχι ότι δεν έχει άλλα, έχει άπειρα άλλα και πάρα πολλά. Εκεί όμως να ξέρει ότι δεν θα λειτουργεί. Είναι θέμα δηλαδή λειτουργίας της εταιρείας. Αναγκαστικά να σταματήσει στις 30, αν δεν σταματήσει την διαδικασία που είπα για να μην πλατιάζω και προχωράμε σε όλα τα υπόλοιπα. Για εμένα, ας μείνει και 4 μήνες κλειστό και 5 όσο χρειαστεί για να γίνει ένα στολίδι. Ένα στολίδι όπως έγινε στολίδι το απάνω.
Κανένα σα δεν τρέπεται να πάει πάνω στο αναψυκτήριο. Όλοι όσοι και όποιον και να φέρετε θα πάτε πάνω στο αναψυκτήριο και να δείτε τι δουλειά έγινε. Είναι ένα μαγαζί που έχει πλέον ποιότητα και το βλέπει. Είναι ένα μαγαζί που έχει ποιότητα. Ναι, κόστησε. Ναι, να πάτε να το μετρήσετε. Ναι, ξέρετε πόσο. Κύριε Χριστόπουλε, μην το έχω κι εγώ. Θέλω να πω. Μην το έχω το πάτε 40 λεπτά. Μην το κάνουμε. Είναι ένα μαγαζί στολίδι, κόσμημα, να πάτε να το δείτε και αν δεν χαιρόμαστε με αυτό το αναψυκτήριο τώρα, τότε συγγνώμη, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Εγώ ξέρω ότι έκανα εκεί πέρα μια δουλειά και η μοναδική ευθύνη που έχω εκεί είναι ότι το έκανα. Αυτό μου λέτε τώρα, όλοι, που φύγανε. Και θα πάω στη λογική. Η λογική ποια είναι, κατηγορώ τον Δήμαρχο για να ζήσω εγώ πολιτικά και φεύγω τώρα. Κάτσε να ακούσεις. Έγινε ένα μαγαζί κόσμημα. Κόστησε. Μπορούμε να πάτε να το μετρήσετε. Μπορείτε να πάτε να το μετρήσετε. Σα ακούσαμε όλου. Μία ώρα μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να πάτε. Όποια στιγμή θέλετε. Τη σέντα σα, κύριε να πάτε να το κοστολογήσετε. Να δούμε τι έγινε, με ποιε διαδικασίε. Αν υπάρχουν αυτά που λέει ο κύριο Μπίνο στι υπόλοιπε που αφήνει ότι υπάρχουν ομοειδή και οτιδήποτε άλλο. Και να δείτε τι έχει γίνει εκεί πάνω. Αν δεν είστε περήφανοι εσεί για εκείνο που έγινε πάνω, εγώ είμαι. Γιατί ξέρω ότι έρχεται ο κόσμος, δεν παρεχόμαστε σε εσάς. Ας παρεχόμαστε. Ο κόσμος είναι όλος εκεί πέρα ευχαριστημένος και βλέπω εγώ και τα έσοδα και ό,τι άλλο γίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι μιλάτε για τα Λουτρά και όλοι από τα Λουτρά ζητάτε. Όλοι. Είτε είναι σύλλογοι είτε είναι πολίτες. Εγώ ξέρω ότι τα Λουτρά αποδίδουν χιλιάδες ένσημα το χρόνο σε εργαζομένους. Ξέρω ότι γίνονται αρκετές προσλήψεις γιατί έχει δουλειά. Δείτε τις πόσες ήταν προεκλογική χρονιά του 19 και δείτε πώς είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έτσι για την ιστορία έχει 450 χιλιάρια ταμιακά διαθέσιμα. Πάντα είμαστε εκεί πέρα, σε αυτήν τη στάθμη. Και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ό,τι αφορά για τις όλες τις διαδικασίες που γίνανε εκεί πέρα, μπορείτε να δείτε την ποιότητα όλων των υλικών και να καταλάβουμε όλοι τι δουλειά έχει γίνει. Οπότε καλά είναι να μην επιρρύπτουμε τέτοιες ευθύνες, αλλά η ευθύνη τελικά φαίνεται είναι επειδή φτιάξαμε. Σπατάλη δεν υπάρχει καμία και καλά θα είναι ο κύριος Μπίνος, γιατί από ό,τι μου είπαν θα τα δούμε διαδικτυακά και θα απαντήσουμε άλλο. Αφού φαίνεται όπως δείχνει από τα τελευταία συμβούλια, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, μου φαίνεται. Εγώ θα πω ότι ευθύνη είναι να εισπράττεις και τα ενίκια που έχεις εκείνη την επιχείρηση. Και όχι να τα αφήνεις και να τρέχω εγώ προχθές στο διοικητικό πρωτοδικείο της Βέργειας για κάποια που δεν τόλμησε σε δικούς του ανθρώπους να αποδώσουν τα ενίκια εκεί πέρα. Για να τα λέμε και όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είπατε κύριε Σβεστόπουλε, τώρα θα λέμε σε εσά, θα το πάω αλλού το θέμα, ότι η ίδια κυβέρνηση πάλι και τώρα, ναι, η ίδια κυβέρνηση πάλι και τώρα προεκλέχθηκε, αλλά αυτή η ίδια κυβέρνηση που ήταν πριν μας έδωσε σε εμάς 27 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα φέραμε σε μελέτες και σε έργα για να μην ξεχνιόμαστε. Εννοείται θα πηγαίνουμε πάντα με μεγάλο καλάθι, ποτέ δεν ήμασταν έτσι υποχωρητικοί, άσχετα αν γνωριζόμαστε με κάποιου και να ξέρετε ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Θα πάω λίγο στο θέμα των κλαδεμάτων. Πρώτη φορά στο Δήμο Αμμοπίας έγινε μια τόσο σοβαρή παρέμβαση. Ποτέ ξανά στο παρελθόν, ποτέ. Δεν καθαρίστηκαν τα κινητήρια, ποτέ. Ποτέ. Αν καθαρίστηκαν, πείτε μου και πότε. Ποτέ. Καθαρίστηκαν όλα τα χωριά, όλα. Τώρα έχουμε απόφαση, νομίζω παρακάτω και για ακόμα ένα θέμα τη ώρα, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε θα μας κατηγορήσετε, αν ξαναβείτε σε 3 χρόνια, 4, ξανά τα ίδια. Για κινητήρια. Αν χρειάζεται άλλο παρεμβάσεις, οκ. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για το νούμερο ένα δασικό συντηρισμό. Τι είναι το νούμερο ένα δασικό συντηρισμό της Ελλάδας που καθαρίζει, που έχει τα περισσότερα καλαθοφόρα, που έχει την πιο στημένη επιχείρηση, που είναι η τιμή μας που τον έχουμε από εδώ και είναι από εδώ και καθαρίζει και δουλεύει στη ΔΕΔΙΕ και δέλωσα ρεύμα στην Αθήνα να λέτε ότι δώσαμε 70.000 για τα κινητήρια. Και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Επειδή είναι φιλική έτσι, φίλος και γνωστός και λίγα είναι. Για ρωτήστε, τα ξέρετε κι εσείς στην ιδέα. Ένα δέντρο όπως έχει 12 τόνους, ένα πέφτουν, πόσο θέλει ένας γερανός να το απομακρύνει. Και λίγα είναι. Και επιμένω. Οπότε καθαρίστηκαν αυτά. Και για να μην υπάρχουν έτσι ασάφειες. Ρωτήστε κάποια στιγμή ο κ. Παρούτογλου, πόσο ονειρεύομαι, λέει, το Δήμο. Δεν θα πω πολλά, αλλά είπε εδώ πόσο ονειρεύομαι το Δήμο, τι είπα στους πολίτες και τι έκανα. Είπα στους πολίτες αρκετά πράγματα και τα θυμάστε όλοι. Με πιστέψαν, με εκλέξαν και θα το ξανακάνω πιστεύω γιατί. Γιατί αυτά που ονειρεύτηκα και είπα, σχεδόν όλα τα τελείωσα. Και ξεκινάω. ΕΣΕΚ, προχθές ήρθε η μελέτη. ΣΑΦ, σχέδιο αστικής προσβασιμότητας. ΣΦΑΚ, πριν ένα χρόνο. Αρχιτεκτονικός, μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης. Πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, αν δεν τα
φτιάξει αυτέ τι μελέτε στα χέρια σου, θα κάνω, θα χορτάσω να το θα. Παραγωγμένα έργα, εδώ πέρα είναι όλα. Όποιο θα αμφισβητεί, ορίστε και ο Χρυσοκοπήτη, ήταν προθέσει ότι το Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, α πει ότι δεν τα φέραμε προθέσει στι μελέτε συγκεκριμένε. Και μια και σα είπε κύριε Προκοπήτη, όταν σα φέρνει, καλώ ήρθατε στον κλαπ του ανώνυμου Χρήστο Παπαδόπουλου, καθώ μετά από τη δικιά σα καταγγελία, σε μισή ώρα ξαναέλαβα και εγώ πάλι ανώνυμη καταγγελία, πάλι από τον ίδιο ανώνυμο Χρήστο Παπαδόπουλο για άλλε εγκληματικά θέματα. Οπότε να ξέρετε, αυτό είναι ένα μεγαλάκι που έχει ξεκινήσει. Οπότε όπω βλέπετε. Από πού όμω κύριε Δημαρχέ? Δεν ξέρω από πού. Εγώ είμαι ο Λαμβάν, από όλου Λαμβάν. Απρέπεια, 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 κάνει, ράχνει. Να του εδώ είναι στην πίδα, στην έδωσα. Α πάνε παρακάτω, α μην καλέσουν. 23 χιλιόμετρα είναι παρακάτω η έδωσα. Α πάνε. Όχι ανώνυμα. Η ανωνυμία είναι δειλία. Η ανωνυμία είναι δειλία. Όποιο θέλει, εδώ είμαστε. Μας έρθει να δει. Όλοι λέτε και αφήνετε εικόνε ότι κοστολογήσαμε ή κάναμε ή χάνουμε έσοδα. Πώς είναι αυτά τα έσοδα που χάνουμε? Αντιθέτως από το αναψυκτήριο, αυτά που λέτε και το στερεόρο που θα μείνει πιστό, με την ποιότητα που παρέχει, κερδίζει. Κερδίζει. Γιατί ο κόσμο δεν ερχόταν ούτε στο αναψυκτήριο. Οπότε δεν χάνουμε, κερδίζουμε. Γιατί φτιάχνουμε. Γιατί φτιάχνουμε όμορφες εγκαταστάσεις, τις οποίες αυτές θέλει ο κόσμος. Ας ήταν όπως ήταν, να δούμε αν θα πήγαινε ο κόσμος εκεί. Και άμα θέλετε, γιατί δεν ρωτάτε. Πόσο τζίρο κάνει ένα ψητήριο? Γιατί δεν ρωτάτε. Πόσο τζίρο κάνει ένα ψητήριο? Έπιασε τόπο η ανακαίνιση ή όχι? Πάμε στην ουσία. Για ποιον έγινε, για μένα? Εγώ κυρίες και κύριοι, εδώ εκεί που πάω, να ξέρετε και ρωτήστε όποιους εργαζόμενους θέλετε και όσοι πάνε, πληρώνουν το καφέ τους κανονικότατα. Δεν πίνουν τζάμπα ούτε μισό μπουκαλάκι νερό. Άπαντες, είτε είναι αντιδήματος, είτε είναι δημοτικός σύμβουλος, όλοι πληρώνουν εκεί πέρα. Ρωτήστε αν πήγαμε να πάρουμε μία φορά ένα νεράκι ή ένα καφέ τζάμπα. Για να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί ο τζάμπας πέθανε. Τώρα, συνεχίζω για αυτό το όραμα για το Δήμο. Ο Δήμος. Ο Δήμος Ολοπίας, τέσσερα περιβαλλοντοφόρα, φορτηγά, τσαπάκια, καινούργια μηχανήματα, hoops, διάφορα άλλα παρελκόμενα, ανακύκλωση παντού, σε όλα τα ίδια. Πείτε μου ένα είδος που δεν γίνεται ανακύκλωση στο Δήμο Ολοπίας στη σήμερα ημέρα. Κανένα. Κανένα. Όλα. Πότε γίνονται ανακύκλωση? Πολύ κάποτε και μετά σταμάτησε. Οπότε λίγο να ξέρουμε τι μιλάμε. Εκφράσεις τύπου. Εγώ με τους εργολάβους τα πάω καλά, δεν τις δέχουν και δεν τις ανέχουν. Αν κάποιος κάτι έχει, να βγει να πει. Δήμαρχε με εκείνον εργολάβο, θα πας καλά. Ανώνυμα, εγώ τα πάω, τι τα πάω καλά με τους εργολάβους? Δηλαδή, τα έχω βρει, τα έχω πλακάκια, τα παίρνω. Τι είναι αυτές οι υπόνοιες εδώ που αφήνω? Ας σοβαρευτούμε λίγο και να ξέρουμε τι μιλάμε.